Αιώνες τώρα, το Άγιο Όρος στέκει παγκοσμίως ως κοιτίδα της Ορθοδοξίας στην Χερσόνησο του Άθου, στη Χαλκιδική. Ανεκτήμητη η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του, την οποία με αγάπη και φροντίδα διαφυλάττουν οι μοναχοί. Η βαθυπράσινη βλάστηση σε συνδυασμό με την ιερότητα της περιοχής εφραίνει τον επισκέπτη. Στις αρχές του 19ου αιώνα, ο φυτογεωγράφος Γκρίζεμπαχ αναφέρει ότι πουθενά στην Ευρώπη δεν συνάντησε τόσο άφθονη και πυκνή βλάστηση όσο αυτή του Αγίου Όρους. Στη Χερσόνησο του Αγίου Όρους συναντάμε τρεις μεγάλες δασικές ζώνες που χαρακτηρίζονται από αΐφυλλα πλατύφυλλα, στα οποία κυριαρχούν η αριά, η δάφνη, η κουμαριά και μεσογειακά κονοφόρα δάση, όπου κυριαρχεί η χαλέπιος πεύκη. Από φυλοβόλα πλατύφυλλα, με κυρίαρχο είδος την καστανιά και σημαντική την παρουσία των δριών, και από ορεινά μεσογειακά κονοφόρα δάση, όπου απαντούν οι ελάτοι του Αγίου Όρους και οι μαύροι πεύκοι. Ιδιαίτερη αξία έχουν επίσης τα μεικτά δάση πλατύφυλλων, που απαντούν κυρίως στο νότιο τμήμα της Χερσονήσου, όπως για παράδειγμα στην περιοχή Κρύα Νερά. Οι σχηματισμοί των αΐφυλλων πλατύφυλλων δεσπόζουν στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της Χερσονήσου, σε μια ζώνη που ξεκινά από τις ακτές και φτάνει έως και 1100 μέτρα. Μεγάλο μέρος αυτής της ζώνης καταλαμβάνουν τα δάση αριάς. Τα δάση αυτά βρίσκονται κυρίως στην ανατολική πλευρά, ένα μικρότερο ποσοστό στη δυτική και ένα ακόμα μικρότερο στη νότια. Τα δάση αριάς διακρίνονται για τη μεγάλη τους βιοποικιλότητα και την απαράμιλη ομορφιά τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι χωρίς να είναι πλήρως γνωστή η χλωρίδα των δασών αυτών, έχουν εντοπιστεί ήδη πάνω από 1420 είδη φυτών. Σε όλη σχεδόν την ανατολική πλευρά συναντάμε σχηματισμούς αριάς με φράξο, κουμαριά, φυλίκι, μυρτιά και δάφνη. Αισθητικά είναι από τους ωραιότερους τύπους βλάστησης. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη ποικιλία ειδών, το καθένα από τα οποία ξεχωρίζει από τη διαφορετική μορφή και το χρώμα των φύλων, των ανθέων και του φλοιούτου. Η ομορφιά αυτή διατηρείται σε όλες τις εποχές του έτους και ιδιαίτερα την άνοιξη και το φθινόπωρο, χάρη στο μοσαϊκό των μορφών και χρωμάτων που δημιουργείται κάθε φορά. Το κυριότερο γνώρισμα των δασών αριάς, ιδιαίτερα στην ανατολική πλευρά, είναι η άφθονη εμφάνιση αναρριχόμενων φυτών, όπως του αρκουδόβατου, της κλιματσίδας και άλλων. Σε ράχες, σε υποβαθμισμένα εδάφη, σε τοπικές νότιες εκθέσεις, σε αβαθή εδάφη, εμφανίζονται κουμαριές, ρίκια, φυλίκι και σποραδικά άτομα αριάς, φράξου, δάφνης και κουτσουπιάς. Στη νότια πλευρά απαντούν συστάδες αριάς με τοπικά έντονη την παρουσία του πρίνου και της γλιστροκουμαριάς. Τα σημαντικότερα από τα ξυλώδη είδη είναι ο πρίνος, η χνοώδης δρύς, η μυρτιά, η οστριά, η κουτσουπιά, η κοκορετσιά, ο φράξος, η αριά, η δάφνη, το αγιόκλημα και άλλα. Η εξάπλωση των δασών της πλατύφυλλης δριός είναι περιορισμένη λόγω της φύσης των πετρωμάτων και του ανταγωνισμού της καστανιάς.
εμφανίζονται κυρίως στο δυτικό μέρος και πάντα σε πρεπνοφυή μορφή. Η πλατύφυλλη δρύς σχηματίζει συχνά μεικτές συστάδες με την απόδισκη βαλκανική δρύ, την καστανιά, την ελάτη και τη μαύρη πεύκη. Τα δάση με πλατύφυλλη δρύ καταλαμβάνουν έκταση 1000 νεκταρίων περίπου και απαντούν από υψόμετρο 100 ως 1400 μέτρα. Το μεγαλύτερο μέρος τους βρίσκεται στο νότιο-νοτιοδυτικό μέρος της Χερσονήσου. Η περιοχή με την μεγαλύτερη συγκέντρωση είναι αυτή των υψηλότερων θέσεων των δασών, των ιερών μονών Μεγής της Λαύρας, Σίμωνος Πέτρας και Οσίου Γρηγορίου. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στις αμυγείς και μεικτές συστάδες δριός με ελάτη και οξιά που απαντούν στο νότιο άκρο της Χερσονήσου. Σήμερα, παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των δασών αριάς και δριός στο Άγιο Όρος διατηρεί υψηλή αντιπροσωπευτικότητα σε ό,τι αφορά την σύνθεση σε είδη φυτών, παρατηρείται υποβάθμιση της δομής τους λόγω της πρεμνοφιούς τους διαχείρισης. Τα άλλοτε μεγαλειώδη δάση έχουν υποβαθμιστεί από τις επαναλαμβανόμενες αποψηλωτικές υλοτομίες σε συνδυασμό με τις πυρκαγιές. Μόνο ορισμένα λείψανά τους, όπως το δάσος Αριάς της Αγίας Άννας, μας υπενθυμίζουν το αλλοτινό μεγαλείο τους. Τώρα το να θέλει κανείς να αποκαταστήσει τη φυσιογνωμία του τοπίου στην κατάσταση που ήταν πριν από 150 χρόνια όταν πέρασε από εκεί ο Γκρίζιμπαχ, αυτό είναι αποτελεί μια ουτοπία. Δεν είναι δυνατόν να γίνει και ή θα χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και το αποτέλεσμα είναι πάντοτε αμφίβολο. Αλλά αν όμως συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, δηλαδή ο σημερινός τρόπος διαχείρισης αυτών των οικοσυστημάτων, τότε είναι σίγουρη μια περαιτέρω υποβάθμιση και των οικοσυστημάτων, αλλά και της φυσιογνωμίας του τοπίου. Προκειμένου να διατηρηθούν οι ιδιαίτερες οικολογικές και αισθητικές αξίες του Αγίου Όρους, αλλά ταυτόχρονα να παράγονται και χρήσιμα προϊόντα ξυλίας, προέκυψε η ανάγκη ανόρθωσης των δασών αυτών, ανάγκη που εντόπισε η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους ως εξαιρετικής σημασίας. Έτσι, το 2003, η Ιερά Κοινότητα, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, ξεκίνησε την υλοποίηση έργου Life Φύση με τίτλο «Ανόρθωση των πρεμνοφιών δασών των τύπων οικοτόπων, δάση με Quercus Fraineto και δάση με Quercus Ilex σε υψηλά δάση». Κύριος σκοπός του έργου είναι η ανόρθωση των δασών δριός και αριάς σε υψηλά και σπερμοφυή αλλά και μεικτά δάση. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε για να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση είναι η μέθοδος των επιλεκτικών αραιώσεων και κατά την τριετή διάρκεια του προγράμματός μας κάναμε γύρω στα 500 εκτάρια από αυτά τα δύο είδη. Επιπρόσθετα με τη μέθοδο των αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών, το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της ανόρθωσης των δασών της Δριός και ιδιαίτερα αυτών της Αριάς και σε άλλες περιοχές όπου απαντούν τα δάση αυτά. Πριν από την εφαρμογή των αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών, που αποτελεί και την κύρια δράση του έργου, κρίθηκε απαραίτητη η κατάρτιση των δασεργατών του Αγίου Όρους σε θέματα αναγωγικών υλοτομιών δασών Αριάς και Δριός. Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με σκοπό την ενημέρωση των μοναχών που είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση των δασών των Ιερών Μονών, των υλοτόμων και των υπεργολάβων, συγκομιστικών εργασιών σχετικά με τον τρόπο επιλογής των δέντρων που υλοτομούνται κατά τις αναγωγικές υλοτομίες, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας. Θα μείνουν όρθια, δηλαδή αυτά έτσι, από αυτή την τούφα τώρα εδώ, έχουμε δυο που είναι ισοδύναμα. Στα δάση Αριάς
εφαρμόζεται ισχυρή αρέωση με αφαίρεση 20-30% του αριθμού των δέντρων του ανορόφου, δηλαδή 1 στα 4 ως 1 στα 3 άτομα. Εφόσον οι συστάδες είναι ιδιαιτέρως πυκνές και φύονται σε καλές ποιότητες τόπου, η ισχυρή αρέωση δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα προς αύξησης και ζωτικότητας των δέντρων. Πώς όμως διενεργούνται οι αναγωγικές αρεώσεις? Για τα δάση αριάς και τα αήφυλλα πλατήφυλλα επιλέγουμε συστάδες κατάλληλες που θα πρέπει να έχουν αριές και δάφνες στον ανόρροφο σε μια αναλογία τουλάχιστον 50% της συνολικής επιφάνειας. Η ελάχιστη ηλικία είναι εκείνη των 20-25 ετών και το ύψος του ανορόφου μεγαλύτερο των 5 μέτρων. Η καλύτερη περίοδος για τις υλοτομίες αυτές είναι από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο. Η εργασία από την οποία εξαρτάται η επιτυχία του όλου εγχειρήματος είναι η σωστή επιλογή των δέντρων που θα παραμείνουν και εκείνων που θα υλοτομηθούν. Καταρχήν, οι επεμβάσεις μας γίνονται μόνο στον ανόρροφο, δηλαδή στα υψηλότερα δέντρα, και εφαρμόζουμε πάντοτε θετική επιλογή. Δηλαδή, διαλέγουμε πρώτα εκείνα τα δέντρα που θέλουμε να μείνουν και που είναι τα ισχυρότερα και τα καλύτερα και υλοτομούμε τον ισχυρότερο ανταγωνιστή τους, που πρέπει να είναι ισοδύναμος ή σχεδόν ισοδύναμος με αυτά. Σε καμιά περίπτωση δεν διαλέγουμε τα χειρότερα δέντρα για υλοτομία. Οι αραιώσεις είναι τόσο έντονες όσο χρειάζεται να βοηθηθούν τα δέντρα που επιλέξαμε ως τα καλύτερα και γίνονται κατά τρόπο ώστε μετά την υλοτομία μόνο το οξυμένο μάτι του ειδικού να μπορεί να ξεχωρίσει αν έχει γίνει επέμβαση. Η αραίωση επαναλαμβάνεται κάθε φορά που η επίδραση της προηγούμενης αραίωσης έχει πάψει να υφίσταται στα επίλεκτα άτομα της συστάδας ή στο μεγαλύτερο μέρος της συστάδας. Πρακτικά, και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες του Αγίου Όρους, η αραίωση πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 7-10 έτη. Στην περίπτωση των δασών της Δριός, είναι σκόπιμο οι αραιώσεις να είναι μέτριες, δηλαδή με απόλυψη του 15-20% του ξυλαποθέματος. Ο σκοπός της αναγωγής των πρεμνοφιών δριοδασών διαφέρει από εκείνον της ανόρθωσης των αήφυλλων πλατήφυλλων, διότι δεν αποβλέπουμε μόνο στην αναγωγή σε υψηλά, αλλά και στην παραγωγή πολύτιμου ξύλου μεγαλύτερων διαστάσεων. Η ηλικία στην οποία πρέπει να αρχίσουν οι αραιώσεις είναι των 20-40 ετών. Παρά το ότι η μέθοδος των αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών είναι γνωστή και επιτυχής, ερευνητικά αποτελέσματα από την αναγωγή των δασών αριάς στην Ελλάδα έχουμε μόνο τα τελευταία 10 έτη. Σε δάση αριάς, η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη κλίμακα στη Μεσόγειο, στο Άγιο Όρος. Για τον λόγο αυτό, η πορεία των συστάδων που θα τεθούν υπό αναγωγή, καθώς αυτές αναμένεται να είναι οι πρώτες που θα φτάσουν σε όριμο στάδιο, παρακολουθούνται μέσω ενός προγράμματος παρακολούθησης 45 μονίμων δειγματοληπτικών επιφανειών. Ύψος δέντρου 11, σημείο έναρξης κόμης το 9. 11, ύλεξ διάμετρος 14.2. Καλώς! Η ανόρθωση των δασών Δριός και Αριάς θα ευνοήσει την διατήρηση της ποικιλότητας φυτών και ζώων. Ωστόσο,
Τα εμφανέστερα αποτελέσματά της αφορούν τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και την σταδιακή αποκατάσταση του αρχαίγονου τοπίου του Αγίου Όρους. Η μείωση της πυκνότητας μειώνει τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης των πυρκαγιών και επιτρέπει τη διείσδυση περισσότερου φωτός, κάτι που ευνοεί την ταχύτερη αποσύνθεση της νεκρής οργανικής ουσίας που όταν σωρεύεται στο έδαφος δημιουργεί ένα εξαιρετικά έφλεκτο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η αύξηση του φωτός ευνοεί την αύξηση της ποικιλότητας των φυτών από την οποία ευνοούνται και τα ζώα. Σιγά σιγά, οι αδιαπέραστοι για ανθρώπους και ζώα σχηματισμοί γίνονται πιο προσιτοί, καλώντας τον οδηπόρο στη σκιά των μοναδικών μονοπατιών που τα διατρέχουν. Η μείωση των κινδύνων από τις πυρκαγιές, η ανόρθωση των δασών και η αύξηση του πλούτου των ειδών θα ξαναφέρει πιο κοντά την αρχαίγονη ηρεμία της φύσης, στοιχείο αναπόσπαστο της μακραίωνης αγιορείτικης παράδοσης.